Έπεσε κύριε και κύριοι, έπεσε! Έπεσε σαν μάνα εξ ουρανού! Χωρίς να το περιμένει απολύτως κανένας, ο Tom Cruise έβαλε τα κασκατερικά του ρούχα και έσκασε μύτη για να διδάξει πώς γίνεται. Για να σπάσει τη βαρεμάρα που κατακλείζει, θα λέγαμε, τα σημερινά blockbusters. Γιατί καλή είναι σούπερ ήρωες, καλή είναι δεινόσαυροι, καλά είναι τα αμάξια που γίνονται ρομπότ και άλλα τέτοια, αλλά παιδιά, σαν το καλό, παλιό, σκληροπυρηνικό blockbuster, δεν έχει. Και ακόμη δεν έχει δηλαδή, γιατί παιδιά, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, το Top Gun Maverick, ό,τι και να σας έχουν πει ότι είναι ένα παλιό, καλό blockbuster, δεν είναι. Είναι μια κατηγορία από μόνο του. Και μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, ξέρετε ότι θα σας έχω πείσει για αυτό που μόλις είπα. Και ναι, δεν έχω ξεχάσει κάτι κατά λάθος μέσα στη σκηνή. Υπάρχει λόγος που υπάρχει αυτό εδώ, θα καταλάβετε. Γιατί σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα διασκεδάσουμε αλλά και θα μάθουμε πολύ ωραία πραγματάκια σχολιάζοντας το legacy sequel του Top Gun franchise με την κωδική ονομασία Maverick. Πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά και δέστε καλά τις ζώνες σας, γιατί παιδιά σήμερα τα G θα είναι πολλά. Έτοιμοι! Φύγαμε! Ναι, παιδί μου, πέρασε. Τι με χρειάζεται, κύριε Ναύαρχε? Λοιπόν, Maverick, παιδί μου, θα σου το πω απλά για να το καταλάβεις και ήρεμα. Η μπογιά σου πλέον πέρασε. Είσαι εξοφλημένος. Ένα τίποτα, κατάλαβες? Άμα εγώ τώρα πω όχι, θα ακουστεί περίεργο. Σιωπή! Που έχεις τα μούτρα κιόλας να μου αντιμιλήσεις. Λοιπόν, η καριέρα σου τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν. Τα drones θα κυριαρχήσουν σε θέρες. Α, ναι, σχετικά με αυτό ξέχασα να σας πω. Σιωπή! Μην μιλάς να μου δώσω απευθύνω το λόγο. Μάλιστα, Ναύαρχε, συγγνώμη, απλά ήθελα να σας ενημερώσω. Να μην με ενημερώσεις για τίποτα. Έχεις ξοφλήσει, λέμε. Ήδη τα drones κάνουν τι σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα, Ναύαρχε, εγώ απλά ήθελα να. Τελειές, να μου πεις τι δηλαδή, ότι θες να σε κρατήσω για λίγο ακόμα και κάτι τέτοια. Όχι. Έχεις ξοφλήσει τελείως. Τι ήταν αυτό? Ναι. Σχετικά με αυτό. Ναι, τι με αυτό? Με αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα. Το PC που ελέγχει τα drones. Ναι, τι. Τα παραβίασε ένας hacker. Τι έγινε, λέει? Μα καλά, ρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό? Ο Χάγκμαν ήθελε να παραγγείλει κάτι πρωτεΐνες και πάει εκεί σε κάτι εφημίσεις και κόλλησε ιό. Ναι, και τι? Τι, δεν ακούτε? Ναι, ακούω, αλλά δεν βλέπω. Έχει σηκώσει όλα τα drones στον αέρα και τα ρίχνει ένα-ένα. Τι έκανε, λέει, και τι θα κάνουμε τώρα? Maverick, σώσε με. Εγώ είμαι εξοφλημένος. Όχι, ρε Maverick, μην ξηγες έτσι τώρα. Έλα τώρα, βοήθαμε σου λέω. Εμένα τώρα πέρασε η μπογιά μου. Θα σε αφήσω να πετάξεις για άλλα 2 χρόνια. Βάλτε μια συνδρομή, σερφ-σταρ, και καθαρίστε την Ναύαρχε. Τι να βάλω, λέει? Αυτά στοιχίζουν μια περιουσία, ρε. Άσε μα διάποδα. Μη σκάσεις, Ναύαρχε. Θα βάλουμε τον κωδικό Tom & Chill και θα κερδίσουμε 83% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δώρο. Ρε Maverick, σίγουρα? Θα ζητάμε για πολύ ώρα ακόμα. Βλέπω να μένει όρθιο το δρόμο που έχω για τα πλάνα. Όχι, βάλτο. Τα τρομνάκια μου. Πάτσε στο link της περιγραφής, βάλε κωδικό Tom & Chill και κέρδισε την προσφοράρα. Ρε, σε ποιο μίλα? Όχι τίποτα. Ρε, αν δεν τελείωνε η αγόρα στο το σερφ, να σωθούμε. Μάλιστα! Μάλιστα τι! Μάλιστα, κύριε Ναύαρχε. Αυτοί οι hackers μας έχουν τσακίσει. Τα τρομνάκια μου. Με το γνωστό και μη εξαιρετικό κείμενο, λοιπόν, ξεκινάει και το Top Gun Maverick, με τη μόνη διαφορά να βρίσκεται στο ότι έχει πλέον προσθεθεί σε αυτό το κείμενο και η λέξη Women. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, φίλες και φίλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ναυτικό δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, το 69, ίδρυσε μία σχολή για τους καλύτερους, των καλύτερων, ο καλύτεροι πιλότοι που υπάρχουν εκεί πέρα, για να τους διδάξει την σωστή την τέχνη της αερομαχίας, ώστε να είναι σίγουροι ότι οι πιλότοι που θα βγουν από εκεί θα είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Το κείμενο λέει ότι το πέτυχαν, αλλά εγώ θα τους πω να έρθουν μία βόλτα από τα μέρη μας για να αλλάξουν απόψη. Ναι ρε Κοζίσκι, δώστο μας! Τι έγινε ρε παιδιά, ρε ταινία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και άρχισα να φωνάζω. Ναι, από εδώ, εσύ σήκω, εσύ φύγε, ναι! Και παιδιά, με βλέπετε να κάνω έτσι, εγώ δηλαδή που, τη γούσταρα την πρώτη ταινία, την έχω δει 2-3 φορές, αλλά δεν είμαι και τεράστιος φαν, φαντάζομαι πώς θα ένιωσαν αυτοί που είναι όντως τεράστιοι φαν της πρώτης ταινίας. Πάμε ρε συνονόματε, πάμε ρε τον Μπρουτάλι, άντρα γνήσιε! Που παιδιά παρεμπιπτόντως τον έχουν βάλει και να σφίγγει μια βίδα έτσι ώστε να φαίνεται και ο δική εφάλαιος. Θα φαινόταν και ο δικός μου τώρα, έχει χάρη που φορά που φαν.
Και ακόμη δεν ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Η ταινία μας έχει χρησιμοποιήσει όχι έναν, αλλά δύο τύπους exposition. Ο πρώτος ήταν το κείμενο με το οποίο άνοιξε κιόλας, και ο δεύτερος είναι εδώ πέρα μέσω των φωτογραφιών. Και ακόμα έχουμε συνέχεια. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Ρε εσείς, τι έχετε κάνει εκεί πέρα? Έχετε βάλει τον Tom Cruise μετά από 30 χρόνια να ντύνεται ακριβώς με τα ίδια ρούχα? Σε λίγο θα μας πείτε ότι έχει κρατήσει και την ίδια μηχανή. Α, εντάξει, εγώ για πλάκα το είπα τώρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τέτοια εργαλεία είναι και συλλεκτικά, δεν τα πουλάς. Και τώρα, εσείς θα νομίζετε ότι η ταινία όλο αυτό το κάνει για να εξυπηρετήσει το fan service, για να ξυπνήσει δηλαδή την νοσταλγία του κοινού. Ναι, μεν, εξυπηρετεί και αυτή την ανάγκη, αλλά παιδιά, ο βασικός στόχος της ταινίας με όλα αυτά που μας δείχνει είναι να μας τονίσει πως ο πρωταγωνιστής της είναι κολλημένος στο παρελθόν. Δεν έχει εξελιχθεί σχεδόν καθόλου, γιατί κάτι υπάρχει που τον κρατάει πίσω. Και για να καταλάβετε πόσο άγριος και πόσο παλιός είναι ο Pete Maverick Mitchell, μόλις τώρα πέρασε με τη μηχανή του από μία πύλη η οποία έχει ταμπέλα που λέει «Περιοχή απαγορευμένη». Τόσο παλιός! What is it? What? Τίποτα. Εντάξει, απλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι σε βλέπουμε μετά από 30 χρόνια σε αυτό το ρόλο. Λάμπης, μιλάμε, λάμπης! We've been ordered to stand down. The scrap in the program. The contract threshold is Mach 10. Λοιπόν! Ξεκινάει το μάθημα, κυρίες και κύριοι. Γιατί είπα στην αρχή αυτού του βίντεο πως το Top Gun Maverick είναι μια κατηγορία από μόνο του. Και είναι μια κατηγορία από μόνο του, παιδιά, γιατί είναι η μοναδική blockbuster ταινία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δράσης κιόλας, η οποία δεν έχει κακό. Ναι, παιδιά, εάν το καλοσκεφτείτε, αυτή η ταινία actual κακό δεν έχει. Και όμως στο τέλος καταφέρνει το σενάριό της να δουλέψει. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθετε πώς το πέτυχε αυτό. The drone ranger. He wants our budget for his unmanned program. He's on his way to kill the test and shut us down personally. Αρχικά όμως, για να μας ρίξει η στάχτη στα μάτια η ταινία, μας πετάει έναν περιστασιακό κακό, θα λέγαμε, ο οποίος είναι αυτός εδώ ο ναύαρχος που τον υποδίεται η καλύτερη φάτσα κακού που έχει υπάρξει ποτέ, δηλαδή ο Ed Harris. Well, he isn't here yet. Mach 10. Let's give Mach 10. Ναι ρε, ναι, πάμε για Mach 10, μωρή πιλωτάρα. Δεν ξέρουμε τι είναι το Mach 10, αλλά δεν μας νοιάζει. Ναι, πάμε, το έχουμε! Αυτό το αεροπλάνο που βλέπετε εδώ πέρα να ετοιμάζεται να πετάξει ο Maverick μπορεί να φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ αληθινό, αλλά δεν είναι. Είναι απλά μια πάρα πολύ αληθοφανής μακέτα. Και είναι τόσο αληθοφανής, παιδιά, που ο παραγωγός της ταινίας είπε πως οι Κινέζοι το είδαν αυτό το όχημα από έναν δορυφόρο και άλλαξαν τροχιά στο δορυφόρο τους ώστε να πάει από εκεί και να το φωτογραφίσει, γιατί νόμιζαν ότι είναι ένα καινούριο αεροσκάφος της Αμερικής. Που να ξέραν όμως, κυρίες και κύριοι, πως το πραγματικό όπλο δεν ήταν αυτό που έβλεπαν απ' έξω, αλλά αυτό που βρισκόταν μέσα, ο Tom Cruise. The contract threshold was Mach 10, not 10.1, not 10.2, Mach 10. Πρέπει λοιπόν σε αυτήν εδώ τη φάση ο Maverick να πιάσει ταχύτητα ίση με Mach 10. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Dan Mach 10. I don't like that look, man. It's the only one I got. Και επειδή, εάν με ξέρετε, ξέρετε και πόσο αγαπώ τα callbacks στις ταινίες, κρατήστε αυτή τη φράση. Λοιπόν, παιδιά, ο ναύαρχος σκάει στην πύλη την κατάλληλη ή την ακατάλληλη στιγμή, τέλος πάντων, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, όταν δηλαδή ο Maverick έχει ήδη απογειωθεί. Και θέλω λίγο να ετοιμαστείτε για την σκηνάρα που ακολουθεί. Άρα ναι, πάνω από τον ναύαρχο. Και αυτό, παιδιά, το πλάνο, να ξέρετε, ήταν αληθινότατο. Δεν έχει ίχνο CGI. Ίχνο CGI έχει δηλαδή, αλλά κατά 99,9% είναι αληθινό. 3, 2, 1. Εάν εξαιρέσουμε, ρε παιδί μου, το CGI Darkstar, το οποίο αντικατέστησε το πραγματικότατο όμως αεροπλάνο που κινηματογραφήθηκε σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Και κινηματογραφήθηκε μόνο μία φορά, κυρίες και κύριοι, κυρίως γιατί από την πρώτη φορά καταστράφηκε το set. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από αυτές τις φορές, ρε παιδί μου, που δεν πρέπει κάποιος να ξεχάσει να πατήσει το REC. Repeat. Τι κοιτάς πίσω δηλαδή και γέλας, τι είδες, αφού το αεροπλάνο δεν έχει πίσω παράθυρα, ρε. Ordering that we bring her down. Και ο Pete Mitchell, κυρίες και κύριοι, φαίνεται πεντακάθαρα σε αυτήν εδώ τη σκηνή ότι βλέπει Μάρκο Σεφερλί. Έχει παράσιτα, δεν σ' ακούω!
Έχει παράσιτα, δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Καταφέρνει λοιπόν με αυτό το σεφερλοκόλπο να ξεγελάσει τον άβαρχο και να πιάσει Μέχτεν. Μαγνάιν. He's the fastest man alive. Όπα, όπα, αδερφέ, όπα, σβήσε. Μην τα λες έτσι απότομα αυτά και σε ακούσει κανένας Barry Allen και έχουμε άλλα. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. Όχι δηλαδή ότι ο Barry Allen στη σειρά The Flash ήταν ποτέ ο πιο γρήγορος. Σε κάθε σεζόν υπήρχε ένας πιο γρήγορος. Ναι ρε παιχταρά Μαβερικ, ναι, Mach 10. Λοιπόν, πάντα φρένω τώρα γιατί όλοι εξαρτιόμαστε από σένα. Όχι ρε Κάπτεν τώρα, όχι. Τώρα βρήκες να πάθεις Τζόκερ μου ρε. Ρε πάτα φρένω να τελειώνουμε να πάμε σπίτια μας. Και ο Maverick έγινε ψητός, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου στο σημερινό επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο. Α! Όχι, παιδιά, άκυρο. Ζει ο Σάκης Ζουρβάς του Hollywood. Ζει, αυτός μας οδηγεί. Και αυτή εδώ ακριβώς, κυρίες και κύριοι, σκηνή που θα δείτε είναι η αγαπημένη μου σκηνή από την ταινία. Ναι, το είπα. Ναι, μη σας φαίνεται καθόλου περίεργο. Γιατί σε αυτήν εδώ τη σκηνή, κυρίες και κύριοι, ο Captain Maverick μπαίνει μέσα σε ένα μπαρ μισοκαμένος. Ζητάει να του δώσουν ένα ποτήρι νερό, το πίνει και όταν ρωτάει πού βρίσκεται. Where am I? Η αγαπημένη μου σκηνή με διαφορά. 30 plus years of service, combat medals, citations. Πω, χαμός παιδιά, ο Maverick τα έχει κάνει όλα στην καριέρα του, τα έχει τερματίσει όλα και όμως ακόμη είναι captain, δεν έχει πάρει προαγωγή. Τι είπαμε, κάτι τον κρατάει πίσω. Και ήρθε επιτέλους η ώρα, κυρίες και κύριοι, να γνωρίσουμε τον κακό της ταινίας μας. Όχι, 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 δεν είναι ο Ναύαρχος που μόλις είδατε, αλλά είναι άλλος ο κακός και ονομάζεται Εξέλιξη. The future is coming and you're not in it. Ο Captain Pete Maverick Mitchell, λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από εδώ πέρα, για μια ολόκληρη ταινία θα παλέψει εναντίον της Εξέλιξης. The end is inevitable, Maverick. Και ανοίγει και επίσημα, κυρίες και κύριοι, την κατηγορία που θα δείτε πρώτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή και ονομάζεται Αφανής Κακός. Ένας κακός που δεν φαίνεται, κυρίες και κύριοι, αλλά είναι εκεί κανονικά και δουλεύει πίσω από την ταινία, υπογείως. Και ποια ήταν η πρώτη υποκατηγορία της μεγάλης κατηγορίας? Εξέλιξη. Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω εδώ πέρα την ιδιαιτερότητα του φωτισμού της σκηνής, κυρίες και κύριοι, με το φως από το παράθυρο, με τις γρίλες του παραθύρου να κάνουν σκιές πάνω στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Μια τεχνική, παιδιά, που ήταν η αγαπημένη τεχνική φωτισμού του Τόνι Σκοτ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την πρώτη ταινία Top Gun. Αλλά δεν το πιστέψετε τι έγινε. Μόλις ο Ναύαρχος ήταν έτοιμος να πετάξει με τις κλωτσιές έξω τον Maverick, ήρθε πρόσκληση. You've been called back to Top Gun. Η κατάλληλη πρόσκληση την κατάλληλη στιγμή. Το Top Gun ζητάει πίσω μετά από 30 plus ολόκληρα χρόνια τον Pete Mitchell και έτσι έχουμε και εμείς μετά από 30 plus χρόνια sequel. You're kind of headed for extinction. Maybe so, sir, but not today. Έτσι ρε Μαύ, καλά τη σύμπεση μου μιας. Όχι σήμερα κύριε, σήμερα ακόμη κυριαρχούν οι άνθρωποι. Στα αεροσκάφη, γιατί αυτή η καινούργια η AI τους γραφίστες τους έχει τσακίσει. Αχ, αναμνήσεις παιδιά από την πρώτη ταινία. Σε μια ταινία που ο Iceman παρουσιαζόταν ως κακός ταινίας, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο Maverick. Μην αρχίσω τώρα και τα λέω, αφήστε το. Προχωράμε. I'm Admiral Bo Simpson. I'm the air boss. Leaving you Admiral Bates. Ψηγέλω ρε, πόσοι ναύαρχοι υπάρχουν. Αυτοί έχουν καταντήσει περισσότεροι και από τους TikTokers. Οι νέοι ναύαρχοι λοιπόν εδώ εξηγούν στον Maverick για ποιο λόγο τον κάλεσαν ξανά πίσω μετά από τόσα χρόνια. Is an unsanctioned uranium enrichment plant. Built in violation of a multilateral NATO treaty. Ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου λοιπόν δημιουργείται κατά παράβαση των συνθήκων, όπως μας λέει τουλάχιστον εδώ η ταινία μας, και αυτό και καλά είναι το χαρακτηριστικό που δημιουργεί τον κακό μας. Όχι. Όχι, γιατί η ταινία ήξερε ότι δεν θα δουλέψει όλο αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ πιο συγκεκριμένα είναι αυτός ο κακός, ποια χώρα είναι, για ευνόητους λόγους, για να μην κόβονται προβολές από διάφορες έδωσες ανά τον κόσμο. Και δεύτερον, και να γνωρίζαμε δηλαδή ποιος είναι ο εχθρός, ψιλοχεστήκαμε γιατί αυτό το ότι οι Αμερικανοί καλοί και οι υπόλοιποι κακοί και εμείς πρέπει να είμαστε με αυτούς, νομίζω έχει λίγο ψιλογεράσει. Οπότε η ταινία, επαναλαμβάνω, επειδή είναι έξυπνη, αποφάσισε να το πάει αλλιώτικα. The plant sits in an underground bunker at the end of this valley.
Και αυτή η ταινία, όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά, αλλά αυτόν τον τομέα, παιδιά, που τον τερματίζει είναι το exposition. Γιατί το Top Gun Maverick σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα του exposition, είναι σχολείο. Ένα σχολείο που όχι απλά βρίσκει έναν τρόπο για να μάθει, για να σετάρει στον θεατή αυτά που πρέπει να ξέρει, ρε παιδί μου, για να ακολουθήσει το σενάριο, αλλά, παιδιά, το σπάει σε κομμάτια το σετάρισμα και μόλις το έχει σετάρει σε κομμάτια, μετά κάνει και κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου σε ταινία. Επαλήθευση. Και θα γίνει πιο κατανοητό αυτό που είπα στην συνέχεια αυτού του βίντεο. Serving a limited number of fifth generation fighters, even a few old F-14. Πέμπτης γενιάς μαχητικά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει ο εχθρός μας, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, αν και δεν ξέρουμε τι γενιάς μαχητικά είναι αυτά που έχουν οι καλοί της ταινίας μας, υποτίθεται. Αλλά εντάξει, για να το λένε, φαίνονται πολύ σύγχρονα, είναι σημαντικό. Seems like we're not the only ones holding on to old relics. Ναύαρχε με το αποτυχημένο σαρκαστικό χιουμόρ. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο εχθρός είναι και πελάτης σας, γιατί τα F-14 είναι αμερικάνικα. That is one hell of a steep climb out of there, posing at all the surface-to-air missiles. Και εδώ έχουμε το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να προσθεθεί στην κατηγορία αφανής κακός, κυρίες και κύριοι, και αυτό ονομάζεται απώλεια. Δεν βλέπω να μας φτάνει ο πίνακας. Σε όλη την υπόλοιπη ταινία, λοιπόν, ο Maverick θα κληθεί να προστατεύσει τους μαθητές του. Και ποιοι είναι οι μαθητές του? We recall 12 Top Gun graduates from their squadrons. They'll fly the mission. Is there a problem, Captain? You know there is. Εννοείται ότι ένας από τους μαθητές θα είχε προηγούμενο με τον Maverick. Αλλιώς, παιδιά, τι ταινία θα βλέπαμε? Bradley Bradshaw, aka Rooster. I understand he used to fly with his old man. Βλέπετε τι όμορφο exposition που κάνει αυτή η ταινία. Όχι μόνο σετάρει τέλεια τα δικά της, αλλά σετάρει και αυτά που πρέπει να ξέρει κάποιος που δεν είδε καν την πρώτη ταινία. Captain Mitchell was cleared of any wrongdoing. Is that how you see it, Captain? Is that how Goose's son sees it? Α, μου φέρετε με σένα, Αστέρι Νεκρεπότη, δεν τα πάμε καθόλου καλά, ε. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα ο Maverick δεν θα κληθεί απλά μόνο να προστατεύσει τους μαθητές του, αλλά και να μην επαναληφθεί η ιστορία. Να μην αφήσει, δηλαδή, τον Rooster να χαθεί όπως άδικα χάθηκε και ο πατέρας του, ο Goose, από την πρώτη ταινία. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά ο τομέας αφανής κακός αρχίζει και γεμίζει, όμως λείπει ένα βασικό του στοιχείο. Περιμένετε. You were here at the request of Admiral Kazansky. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. Επίσης, θέλω να σας εξηγήσω γιατί αυτός εδώ ο τύπος, ο Ναύαρχος δηλαδή εδώ πέρα, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κακός. Γιατί, παιδιά, παρόλο που η ταινία προσπαθεί να τον παρουσιάσει ως τον χαρτογιακά, θα λέγαμε, που δεν ξέρει, ρε παιδί μου, και προσπαθεί να πάει κόντρα στον Maverick, που είναι μάχημος και άλλα τέτοια, δεν μπορεί να δουλέψει όλο αυτό, διότι αυτός ο τύπος είναι ένας πρώην αριστούχος πιλότος της ίδιας σχολής. Cyclone here was first in his class back in 88. Άρα, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι λέει, ξέρει τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι πιλότοι του, ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι ένας άσχετος που απλά τον βάλανε εκεί πέρα και λέει ηλικιότητες. Είναι, δηλαδή, πάνω κάτω, μη σας πω, και σε μεγαλύτερο επίπεδο από τον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος τώρα, κακά τα ψέματα, τώρα μεταξύ μας, έτσι. Είναι μεγάλο ρέμπελο. Θέλω να πω ότι δεν έχουν και πολύ άδικο που το σνομπάρουν με κάθε ευκαιρία σε αυτή την ταινία. Αλλά, κυρίες και κύριοι, ταινία χωρίς love story υφίσταται? Δεν υφίσταται? Oh, you've gotta be kidding me. Pete. Penny? Και τι love story, έτσι? Η κυρία Jennifer Connelly τζοϊνάρει το cast της ταινίας Top Gun Maverick για να υποδηθεί έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίος. Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά πως ο Kozinski δεν ήθελε με τίποτα να επαναφέρει το love story που υπήρχε από την παλιά ταινία με την Charlie της Kelly McGillis, γιατί το θεωρούσε, ρε παιδί μου, πολύ κλισέ. Οπότε τι έκανε? Για να μην δημιουργήσει έναν εντελώς καινούριο χαρακτήρα που θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να χαλάσει κατά πολύ την συνέχεια του σύμπαντος, χρησιμοποίησε μία σεναριακή λεπτομέρεια από την πρώτη ταινία Top Gun. With a history of high speed passes over 5 air control towers and one admiral's daughter. Και αυτή που βλέπουμε στο Top Gun Maverick είναι η τύπισσα που αναφέρθηκε σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Η Penny Benjamin. Φοβερή σεναριακή πινελιά. Εάν θέλετε την άποψή μου, φοβερή. Are you mad at me? I can never stay mad at you. That's the problem. Η σχέση αυτών των δύο, καθώς φαίνεται, είναι μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Γενικά ο Mav φαίνεται, ρε παιδί μου, να έχει ένα θέμα με τις δεσμεύσεις, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε αυτές είναι επαγγελματικές. Στην συνέχεια της ταινίας μας, αφού ο Maverick κεράσει όλο το μαγαζί υποχρεωτικά, γιατί λέει...
disrespect a lady, the Navy, or put your cell phone on my bar. Πάντως, αν γινόταν αυτό εδώ Ελλάδα, που η φάση με τα κινητά παιδιά έχει ξεφύγει, δεν θα ξέρουμε ποιος θα πρωτοκεράσει. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, αμέσως μετά έρχεται η ώρα για να γνωρίσουμε τους νέους πρωταγωνιστές μας. Το φρέσκο αίμα. Τους χαρακτήρες που θα έρθουν για να συνεχίσουν το legacy του Top Gun franchise. Ναι ρε παιδιά, τι άλλο περιμένατε. Εννοείται ότι θα υπάρξει και άλλη ταινία Top Gun. Σιγά μην αφήσουν τέτοια εμπορική επιτυχία να πάει χαμένη. Θα την ξεζουμίσουν μέχρι να μπουν τα μόγκουρτάκι μέσα. What do we have here, if it ain't Phoenix? Και η νέα ομάδα, παιδιά, έχει απ' όλα. Έχει ξανθό, έχει μελαχρινό, έχει γυναίκα, έχει αφροαμερικανό, έχει νέρντουλα. Τα πάντα σας λέω. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον νέο εριστικό ξανθό όμως αυτή τη φορά, Maverick, aka Hangman, του οποίου, παιδιά, η φάτσα φωνάζει δίρεμε, αλλά δεν μπορείς να τον δείρεις, γιατί δεν έχεις και λόγο να τον δείρεις. Γιατί πρώτον, αυτά που λέει είναι αλήθεια, και δεύτερον, είναι και καλό σε αυτό που κάνει ο κερατάς. Έχουμε εννοείται την ήρεμη γυναικεία δύναμη που ονομάζεται Phoenix και έχουμε και τον Bob. When did you get in? Oh, I've been here the whole time. Ο οποίος Bob, όπως σας προανέφερα, είναι ο νέρντουλας της φάσης. Ξέρετε, είναι αυτός ο χαρακτήρας, ο πολύ χαμηλοτόνων, που οι υπόλοιποι τον έχουν στην καρπαζιά, αλλά στο τέλος της ταινίας θα καταφέρει αυτός να πάρει τη δουλειά. Οπότε μία θέση, να ξέρετε, που θα διαλέξει ο Maverick πιο μετά, ήταν από τώρα κλεισμένη. Α, ναι παιδιά, δεν θα μπορούσα να ξεχάσω, εννοείται, ότι έχουμε και αυτόν εδώ. Νομίζω πως όλοι καταλάβατε ποιος είναι αυτός, τον φώναξε άλλωστε και η Phoenix, αλλά και να μην τον φώναζε παιδιά, το μουστάκι μόνο που έχει αφήσει εδώ πέρα φωνάζει. Είμαι ο γιος του Goose, είμαι ο γιος του Goose σας λέω, δείτε, έχω και μουστάκι, σαν τον πατέρα μου, και έχουμε και παρόμοιο ψευδώνυμο, Goose, Rooster, Double O και στα δύο, ε? Φτηνά και τα δύο, ε, είμαι ο γιος. It's good to see you. Good to see you too. Α, ναι παιδιά, και να μην ξεχάσω να πω πως λατρεύω τον Miles Teller. Α, ευχαριστώ. Bradshaw. Hangman, you look good. Well, I am good, Rooster. Και ενώ έχουν βγει τόσα και τόσα τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια από όταν έχει γεννηθεί αυτός ο ρημάδης, ο μικρός Μπράτσο, αυτός επιλέγει να παίξει στο πιάνο αυτό. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, αρχίζει και ξετυλίγεται σιγά σιγά το τρίτο στοιχείο και τελευταίο στον τομέα αφανής κακός. Ο Maverick λοιπόν, εκτός των άλλων, θα κληθεί να παλέψει και με τους δικούς του, τους προσωπικούς του δαίμονες. Θα κληθεί, παιδιά, να ξεπεράσει τον εαυτό του, να ξεπεράσει το παρελθόν, να ξεπεράσει τις δυσιδαιμονίες που έχει, ώστε να εξελιχθεί και να πάει παρακάτω. Και αυτός ακριβώς είναι ο τρίτος και τελευταίος αφανής κακός της ταινίας μας. Τρίτο στοιχείο λοιπόν, δαίμονες. Welcome to your special training detail. Αμερική! Τι με κοιτάτε ρε, εμένα κοιτάτε. Δεν φωνάζω εγώ, η ταινία φωνάζει. Δεν βλέπετε την αμερικάνικη σημαία που έχει το μέγεθος της Πελοποννήσου. The enemy's new fifth generation fighter has leveled the playing field. Α, ναι ρε, ο εχθρός έχει πέμπτης γενιάς μαχητικά. Παιδιά, του είχα ξεχάσει εντελώς. Πάλι καλά που η ταινία φρόντισε να μας το ξαναθυμίσει. Μπράβο. The other half will remain in reserve. Call back, call back. What he has to teach you may very well mean the difference between life and death. And she's also a civilian contractor, so you do not salute her. Call back, call back. I give you Captain Pete Mitchell. Call sign, Maverick. Good morning. Πάμε, μωρή καθηγητάρα, πάμε. Δίδαξέ τους τι θα πει ανυπάκουος. Σωστός πιλότος. Α, είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ, μπράβο. The F-18 NATOPS contains everything they want you to know about your aircraft. Ναι, ναι, μπορείτε, Ριάρα, ναι, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε. Αυτές τις υπερβολές γουστάρω στα blockbusters, ναι! Αλλά να σας πω κάτι. Καλά τα λόγια, καλές οι δηλώσεις, καλές υπερβολές, αλλά ήρθε η ώρα για απογείωση. Rooster. Bradley. Lieutenant Bradshaw. Lieutenant. Call back, call back. Good morning, aviators. This is your captain speaking. Welcome to basic fighter maneuvers. Ρε, Maverick. Τους βασικούς ελιγμούς μάχης πιστεύω πως οι επίλεκτοι των επίλεκτων πιλότων
πώς τις ξέρουν, μήπως να τους διδάξει τίποτα άλλο. Ποτέ κανένα στρατιωτικός δεν έβαλε στοίχημα κάμψης. Κάμψη στο στρατό μόνο για τιμωρία. Στα στοιχήματα μπαίνουν είτε τσιγάρα, είτε φαΐ, είτε ποτό, είτε τέλος πάντων κάτι που να καταναλώνεται. Κάμψης ποτέ. Δεν ξέρω αν το είπα. Τέλος πάντων, η εκπαίδευση ξεκινάει και εγώ λέω, Μαύρικ, να ξεκινήσουμε λίγο ήρεμα. Τι. Ναι, ρε Μαύρικ, ναι, κάφτο, κάφτο το ρημάδι. Δείξε στα ψωνισμένα πιλωτάκια πώς γίνεται σωστά. Παιδιά, θα προσπαθήσω να αντιθασεύσω τον ενθουσιασμό μου για να μπορέσω να σας πω δύο πράγματα. Είστε έτοιμοι να πούμε στα άδυτα της ταινίας Top Gun Maverick? Δεν είστε, αλλά εγώ θα πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βασικά. Θα ξεκινήσω από το βασικά. Ό,τι εναέρια σκηνή βλέπετε στην ταινία είναι αληθινή. Όντως δηλαδή οι ηθοποιοί ήταν μέσα σε μαχητικά αεροπλάνα και πάλευαν με τα G. Ο Tom Cruise λοιπόν, εκτός από εκπαιδευτής στην ταινία, ήταν εκπαιδευτής και στην πραγματικότητα. Αφού ο ίδιος φρόντισε να στήσει ένα τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους ηθοποιούς της ταινίας, ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν για να αντέχουν σε τόσο υψηλής ποσότητας G. Και πάμε τώρα στα καλά. Για την κινηματογράφηση λοιπόν των αεροσκαφών, η ταινία δεν χρησιμοποιεί μία κινηματογραφική τεχνική, αλλά τρεις. Η πρώτη είναι από το έδαφος στον αέρα. Όπου με αυτή την τεχνική η ταινία καταφέρνει να αναδείξει στον θεατή την ταχύτητα αυτών των οχημάτων. Η δεύτερη τώρα τεχνική είναι από αέρα σε αέρα. 3, 2, 1. The aviation sequences had to be real. Όπου αυτή η τεχνική, παιδιά, έχει δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι πως κινηματογραφούσαν τα αεροσκάφη από ένα ειδικά επανδρωμένο αεροσκάφος και η δεύτερη είναι πως κινηματογραφούσαν τα αεροσκάφη από ένα ειδικά επανδρωμένο ελικόπτερο. Τα δύο αυτά ειδικά οχήματα λοιπόν δημιουργήθηκαν πρώτη φορά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ταινίας και ο στόχος τους ήταν. Της πρώτης τεχνικής, αυτή του ελικοπτέρου δηλαδή, η ταινία ήθελε να αναδείξει στον θεατή την γεωγραφία της μάχης. Και με τη δεύτερη τεχνική, αυτή δηλαδή της κινηματογράφησης από μαχητικό αεροσκάφος, ήθελαν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση στον θεατή ότι αυτά τα οχήματα αιωρούνται. Καταλάβατε τώρα, για σκηνές που θέλουν, ρε παιδί μου, να δημιουργήσουν διαφορετικά συναισθήματα στο θεατή. Αλλά παιδιά, για το τέλος σας άφησα την τρίτη και πιο extreme τεχνική κινηματογράφηση από όλες, που ήταν από μέσα από την καμπίνα των αεροσκαφών. I had to really teach them cinematography and the lighting so that they understood what's gonna look good on camera. Όπου καταρχάς να πούμε πως με αυτόν τον τρόπο κινηματογράφησης η ταινία καταφέρνει να συνδέσει απευθείας τον πρωταγωνιστή με τους θεατές. Γιατί έχοντας τον μπροστά στη μούρη του, ρε παιδί μου, μπορεί να δει πιο εύκολα τις εκφράσεις του, τις αντιδράσεις του, να γίνει ένα με αυτόν. Πληροφοριακά εδώ να σας πω πρώτον πως οι αντίστοιχες λήψεις στην πρώτη ταινία είχαν γίνει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο στούντιο. Εδώ λοιπόν ο Κοζίνσκι και η παρέα του είπαν να το κάνουν λίγο διαφορετικά. Να το κάνουν στα αλήθεια. Τοποθέτησα λοιπόν σε 3 μαχητικά αεροσκάφη 6 κάμερες στο καθένα, από τις οποίες οι 4 κοιτούσαν τη φάτσα του πρωταγωνιστή και οι άλλες 2 τραβούσαν πίσω από τον ώμο του προς τα μπρος. Κάμερες που ναι μεν θα μπορούσαν, ρε παιδί μου, να δίνουν πολλές και διαφορετικές ταυτόχρονες λήψεις από τους ηθοποιούς, αλλά ταυτοχρόνως έπρεπε να ελέγχονται από τους ίδιους ηθοποιούς. Στην ουσία δηλαδή τι γινόταν, ο κάθε ηθοποιός που βρισκόταν στη συγκεκριμένη σκηνή ήταν ταυτοχρόνως και ηθοποιός και καμεραμάν και σκηνοθέτης. Γιατί ο ηθοποιός ήταν αυτός που έπρεπε να πατήσει το REC για να ξεκινήσουν να γράφουν αυτές οι κάμερες, αλλά και αυτός που εκείνη την ώρα έβλεπε το performance που έδινε μπροστά στην κάμερα. Γιατί δεν μπορούσε κανένας άλλος να δει το αποτέλεσμα εκτός από όταν προσγειωνόταν το αεροπλάνο. Νομίζω πως τώρα θα έχετε καταλάβει όλοι πως το Top Gun Maverick, πολλά το λες, αλλά απλή ταινία δεν το λες. That's a kill. That's a kill. Οπότε, ο Maverick σε αυτή τη σκηνή πετσοκόβει τους επίλεκτους των επίλεκτων, γιατί ο Maverick είναι ο επίλεκτος και ταυτοχρόνως μαθαίνουμε και κάποια πράγματα για τον καθέναν από αυτούς τους πιλότους. Πούχου, ο Hankman, ας πούμε, με την πρώτη ευκαιρία κρεμάει την ομάδα του για να φανεί η πάρτη. Ο Rooster είναι προστατευτικός μεν, αλλά ταυτόχρονα σκέφτεται πιο πολύ παρά πράττει. Ή, όπως λέει καλύτερα ο Maverick, και αυτό callback στην παλιά ταινία. You don't have time to think up there. If you think,
You're dead. Και η Phoenix και Bob είναι δύο πάρα πολύ καλοί πιλότοι που θα εκτελέσουν με ακρίβεια ό,τι τους δοθεί σαν εντολή. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά γίνεται και αυτό. Όπου εδώ οι Maverick και Rooster παραβιάζουν το όριο ύψους της άσκησης, κάτι που γενικά δεν θα περάσει και τόσο απαρατήρητο. Κοίτα εδώ ρε! Α, τι παιδιά να συμβεί το φυσιολογικό όταν έχεις ένα βίσμα ρε παιδί μου στο στρατό, να ευνοηθείς από αυτό το βίσμα. Ο Rooster όχι μόνο δεν ευνοήθηκε, αλλά αδικήθηκε κιόλας γιατί ο Maverick το ακύρωσε την αίτηση που είχε κάνει στο πολεμικό ναυτικό. Γιατί όπως θα μάθουμε στη συνέχεια της ταινίας του, το είχε ζητήσει η μάνα του Rooster, η οποία πλέον και αυτή έχει πεθάνει. Άρα, από αυτό καταλαβαίνουμε πως όλα αυτά τα χρόνια ο Maverick προσπαθεί να είναι και κάτι σαν πατέρας για το Rooster. I was trying to be the father you lost. Ρε Maverick, άστο ρε αγόρι μου, αφού είμαι εγώ εδώ για να τους τα εξηγώ. Δεν γίνουμε εμείς κλέφτες, θα γίνουμε. The hard deck will be much lower for the mission, sir. And it will not change without my approval. Ο Αστέρης Νεκρεπόντες λοιπόν εδώ, όπως είναι φυσικό, σκατώνει τον Maverick για αυτό που έγινε με την παραβίαση του ύψους της άσκησης, γιατί όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά, έχει και δίκαιο ο άνθρωπος εδώ πέρα, γιατί οδηγούν οχήματα τα οποία στοιχίζουν 70 εκατομμύρια δολάρια το ένα. Όπως καταλαβαίνετε, μία παραπάνω προσοχή νομίζω πως χρειάζεται. Αλλά παιδιά, είπαμε, ο Maverick είναι ο Maverick και παλεύει με τους δαίμονές του, με τον κακό του εαυτό στην ουσία. You have less than 3 weeks to teach them how to fight as a team and how to strike the target and how to come home. Αφανής κακός. Every mission has its risks. These pilots accept that. I don't, sir. Ρε Maverick, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι κι εσύ είσαι πρωταγωνιστής, θες να φανείς ως ήρωας, αλλά και ο Ναύαρχος εδώ άδικο δεν έχει, ρε φίλε. Βλέπετε που σας λέω. Ο Ναύαρχος δεν είναι με την καμία ο κακός της ταινίας. Ούτε καν ανταγωνιστή δεν μπορείς να τον πεις. Πάντως, ευτυχώς ξέρουμε ποιος είναι ο καλός στην ταινία μας και αυτός είναι ο Captain Pete Maverick Mitchell. Captain, still? Α, ναι, ρε κοπελιά, ακόμα Captain. Κάτι προβλήματα που έχει ο κόσμος. Αυτή, παιδιά, που μόλις είδατε είναι η κόρη της Penny και μιας και είπα Penny. Η ταινία πρέπει να χτίσει σωστά, όπως προείπαμε, το ρομάντσο μεταξύ Penny και Mitchell. Οπότε θα πάνε μια χαλαρή. Απαλή, θα λέγαμε, βολτούλα με το ιστιοφόρο της. Α, ναι, όχι τόσο χαλαρή, αλλά εντάξει, τη δουλίτσα θα την κάνει. Θα τους φέρει, ρε παιδί μου, πιο κοντά αυτούς τους δύο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το love story συγκεκριμένη ταινία, γιατί δεν είναι τετριμένο, παιδιά. Είναι ένα love story όπως θα ήταν και ένα αντίστοιχο love story στην πραγματικότητα μεταξύ δύο μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Δεν υπάρχουν ούτε σαλιαρίσματα, ούτε μακιαμούκια, ούτε ζουζουνιές, ούτε τίποτα. Είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι που έχουν παρελθόν μεταξύ τους και όλα έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Don't give me that look. What look? That one. Όχι ρε Πίτ, όχι μην απαντάς ρε. Η τύπη σας όριξε άδεια να πιάσει γεμάτα. Μόλις επιβεβαίωσε ότι κοιτάς τον κόλλο της. Good night, Pete. Night, Penny. Ρε παιδιά, είναι μέρα ακόμη. Τι καληνύχτα λέτε. Παιδιά, αυτό είναι το χειρότερό μου να ξέρετε. Να μου λέει κάποιος καληνύχτα και να είναι ακόμη μέρα. Δεν ξέρω, μου βγάζει μια αρνητικότητα. Νιώθω, ρε παιδί μου, το ίδιο συνέστημα του να έρχεται η 1η Σεπτεμβρίου και να σου λένε καλό χειμώνα. Δεν που να μισώσεις. Time. Is your greatest enemy. Oh, παιδιά, ο Maverick έπαθε Christopher Nolan. You fly along this narrow canyon to your target. Radar guided surface to air missiles defend the area. Και όπως σας είπα πιο πριν, η ταινία Top Gun Maverick τερματίζει τον όρο exposition. Και τι κάνει εδώ λοιπόν, κάνει ένα πολύ ωραίο τέχνασμα θα λέγαμε, παίρνει την αποστολή που θα κληθούν στο τέλος να αντιμετωπίσουν οι πρωταγωνιστές μας και τη σπάει σε δύο κομμάτια, εκ των οποίων το ένα σετάρεται εδώ πέρα. You exceed this altitude, radar will spot you, and you're dead. Τα πράγματα είναι σοβαρά, κυρίες και κύριοι. That's because fifth generation fighters wait at an airbase nearby. Α, ναι ρε, μπράβο, ο εχθρός, παιδιά, έχει 5ης γενιάς μαχητικά αεροσκάφη. Εγώ δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως πάλι το είχα ξεχάσει. Μπράβο ρε ταινία, σε ευχαριστούμε που άλλη μια φορά ήσουν εκεί για μας. In a head-to-head with these planes and your F-18s, you're dead. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. The tighter the turns, the more intensely the force of gravity on your body multiplies, compressing your lungs, forcing the blood from your brain. Α, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, παιδιά. Εδώ δεν ακούσατε τι είπε πιο πριν ταινία. Ο εχθρός έχει αεροσκάφη γενιάς. You're way out. Then it's a dogfight against fifth generation fighters. Πέμπτης γενιάς, μπράβο ρε ταινία. Όλα τα ξεχνάω ρε γάμο το, μπράβο. It's not the plane, sir. It's the pilot. Exactly. Ouch. Αυτό πόνεσε.
On this mission, a man flies like Maverick here, or a man does not come back. Σταμάτα εσύ, μωρή γλύφτρα, κατευθείαν να μου πεταχτείς. Κάντε τον ένα θα το βουλώσει, ρε. Έμπορε, έτσι το είπα. Κατευθείαν να πιαστείτε στα χέρια. Δεν τρέπεστε, πιλότη, πράγμα. Αφήτε, δεν τρέπεστε. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε λίγο το κλίμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σαφώς πιο ήρεμη σκηνή, όπου ο Maverick πηγαίνει να συναντήσει τον παλιό καλό φίλο του και συνάδελφο, δηλαδή, Iceman. Admiral. Ο οποίος Iceman δυστυχώς παλεύει με τον καρκίνο, ο οποίος τον έχει αφήσει σχεδόν άφωνο. Μια ασθένεια, παιδιά, που επίσης δυστυχώς παλεύει και στην πραγματικότητα ο ηθοποιός που υποδίδεται τον Iceman εδώ, ο Val Kilmer. Να ευχηθούμε στον άνθρωπο καλή ανάρρωση. That's my wingman. Και εδώ, ανδιαφυσβήτητα, έχουμε μια πάρα μα πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Αλλά, παιδιά, αυτό που θέλω εγώ να σας τονίσω, να σας δείξω, είναι μία από αυτές τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ενώ λοιπόν για αρκετή ώρα σε αυτή τη σκηνή ο Maverick λέει πράγματα στον Iceman και αυτός του απαντάει γράφοντας του κάτι στον υπολογιστή, δείχνοντας του η κάμερα αυτό που γράφει ο Iceman κατευθείαν, όταν φτάνει το σημείο όπου η ταινία θέλει να φορτίσει περισσότερο συναισθηματικά τη σκηνή της, το κάνει λίγο διαφορετικά. Don't ask me to send him. Send me. Πρώτα θα γίνει κοντινό στις φάτσες των πρωταγωνιστών για να αυξηθεί η ένταση της φράσης και μετά θα σου δείξει τη φράση. Βλέπετε, είναι ένα τόσο απλό αλλά συνάμα και τόσο αποδοτικό τρίκ που κάνει μια σκηνή να απογειωθεί. Πολλά και με την περίπτωση καλή ώρα. It's not what I am, it's who I am. How do I teach that? Αφανής κακός. The kid needs Maverick. That's why I fought for you. That's why you're still here. Παιδιά, πάντα όταν θα δω αυτή τη σκηνή, κάτι με πιάνει. Να σας πω εδώ πως η φωνή του Val Kilmer δεν είναι η πραγματική του φωνή, γιατί ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι ένας συνδυασμός της φωνής του γιου του Val Kilmer, που είναι σχεδόν πανομοιότυπες οι φωνές τους, σε συνδυασμό με παλιές ηχογραφήσεις του ηθοποιού. Και επειδή η ταινία ξέρει τι κάνει, κυρίες και κύριοι, έχει πλάνο, μόλις έχει ρίξει το θεατή της συναισθηματικά στα τάρταρα. One last thing. Who's the better pilot, you or me? This is a nice moment. Let's not ruin it. Σου πετάει μία πανέξυπνη αστιάρα που αντί να σε κάνει να γελάσεις, κάνει τα ζουμιά που έχουν μαζευτεί στα μάτια σου να τρέχουν ποτάμι. Γι' αυτό αγαπάω αυτή την ταινία. Την έχω δει 6 φορές μέχρι σήμερα και ακόμη δεν την έχω χορτάσει. Και ούτε πρόκειται. Ο νεγρεπόντης λοιπόν πάει την άλλη μέρα στη σχολή, αλλά πού να ήξερε ο κακομοίρης ότι η σχολή είχε πάει περίπατο. Και αυτή η σκηνή, παιδιά, είναι από αυτές τις σκηνές, ρε παιδί μου, που σε κάνουν να κοιτάξεις την κοιλίτσα σου και να νιώσεις λίγο παραπάνω ένοχος από τη συνήθως. Και επίσης σε κάνουν να σταματήσεις το ποτατάκι ένα εκατοστό πριν το φας και να κοιτάς την οθόνη με ανοιχτό το στόμα. Βέβαια, μετά σκέφτεσαι τι κόπος χρειάζεται και τι θυσίες για να κάνεις ένα τέτοιο σώμα και καταβροχθίζεις τα πατατάκια με την ησυχία σου. Και το θυσίες που είπα πιο πριν δεν το είπα τυχαία. Γιατί οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη σκηνή χωρίς μπλούζα έπρεπε να ακολουθήσουν ειδικά προγράμματα αυστηρής διατροφής και γυμναστικής ώστε να φαίνονται φέτες σε αυτή τη σκηνή. Το κάνουν λοιπόν αυτό οι ηθοποιοί, κάνουν αυτές τις θυσίες κανονικότατα, γυρίζονται οι σκηνές, όλα καλά, όλα ωραία και μετά όλοι για να βγάλουν το άχτους, ρε παιδί μου, πλακώθηκαν στο junk food. Και λίγο καιρό μετά, παιδιά, σκάει τηλεφωνάκι από τον Tom Cruise. Και τους λέει, παιδιά, θυμάστε αυτή τη σκηνή που γυρίσαμε, αυτή που δεν φοράγαμε μπλούζες, που ήμασταν όλοι φέτες, ναι. Δεν μου άρεσε τελικά. Και τους λέει: αφήστε κάτω τα μπέργκες, ρε, και ξεκινήστε τις κάμψεις. Γιατί η σκηνή δεν μου άρεσε καθόλου. Πρέπει να τη γυρίσουμε από την αρχή. Sir, what is this? Αυτό, ναύαρχε, είναι ένα νέο παιχνίδι. Ονομάζεται Αγάλματα. Πετάνε μια μπάλα ο ένας στον άλλο. It's dogfight football. Offense and defense at the same time. Α, ναι, πες το και έτσι. Why are we out here playing games? You said to create a team. There's your team. Πετάει η ομάδα ναύαρχε, πετάει! Μπορεί όχι κυριολεκτικά, αλλά μεταφορικά.
Και δεν ξέρω ρε παιδιά για εσάς, αλλά εγώ νιώθω πως σε αυτή την ταινία ο Tom Cruise δεν υποδίεται κάποιον άλλο ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι παίζει κατά μεγάλο ποσοστό τον εαυτό του. Γιατί ο τύπος είναι γνωστό ότι λατρεύει να πετάει με αεροπλάνα και να ξέρετε πως πήγε και ζήτησε άδεια από την πολεμική αεροπορία για να πετάξει ο ίδιος το πολεμικό αεροσκάφος του, αλλά εννοείται του αρνήθηκαν γιατί είπαμε ότι κάθε ένα από αυτά στοιχίζει 70 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε του είπαν «Tom, και εσύ θα κάτσεις στη θέση του συνοδηγού όπως και όλοι οι υπόλοιποι». Σκούπι στα πόδια σου και πέρασε. Ναι, εντάξει, και επειδή πράγμα που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, το έφερε ο βλαχοστοτήρι, αυτοί οι δύο καταλαβαίνετε, και η Αμέλεια περιγράφει την σχέση που έχουν όλα αυτά τα χρόνια αυτοί οι δύο με μία μόνο φράση. Just don't break our heart again. Αφανής κακός. The uranium enrichment plant that is your target will be operational earlier than expected. Και δεν μας τώρα όλα τα προβλήματά μας. Η αποστολή από εκεί που είχε αβάντα 3 εβδομάδων, τώρα έχει 2. Γιατί λέει το ουράνιο θα φτάσει πιο γρήγορα στο εργοστάσιο, άρα θα λειτουργήσει και πιο γρήγορα το εργοστάσιο. Που παιδιά αυτό αυτομάτως μας λέει ότι τον εχθρό μπορεί να μην τον ξέρουμε, όμως σίγουρα δεν είναι η Ελλάδα, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται τίποτα στην ώρα του, πόσο μάλλον πιο γρήγορα. Και εδώ έχουμε το setup του δευτέρου σκέλους της αποστολής, όπως σας είπα πιο πριν. Το οποίο θα έρθει ο Θωμάς όμορφα και ωραία και απλά να σας το εξηγήσει στα μπαμ. Οι πιλότοι μας λοιπόν, οι οποίοι ήδη θα έχουν διασκίσει το φαράγγι σε ομάδες δύο ατόμων, όπως είναι το πρώτο σκέλος της αποστολής, στο δεύτερο σκέλος θα κληθούν να κάνουν μια ανάποδη βουτιά μέσα σε μια φυσική λεκάνη που έχει δημιουργηθεί από δύο βουνά. Η πρώτη λοιπόν ομάδα από αυτές τις δύο θα πρέπει να ανοίξει ένα ρήγμα στο στόχο. That's miracle number one. Μπράβο ρε συνονόματε, ευχαριστώ. Και η δεύτερη ομάδα πρέπει να τον αποτελειώσει το στόχο. That's miracle number two. Ναι ρε το, εντάξει θα το έλεγα και εγώ μη αγχώνεις μωρέ. Λοιπόν, αν κάποιος από αυτούς αστοχήσει, την κάτσαμε. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εάν πετύχουν τελικά όλα αυτά, ρε παιδί μου, θα πρέπει μετά να κάνουν μια απότομη άνοδο με τα πολλά G να τους χτυπούν αδυσόπιτα για να περάσουν πάνω από το απέναντι βουνό. To survive this mission, you'll pull beyond that, even if it means bending your airframe. Οπα, είδατε την έκφραση του Ναυάρχου, είδατε πως δεν είναι αυτός ο κακός της ταινίας μας. Ο τύπος ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά την επικινδυνότητα της κατάστασης. Απλά υποχρεούται να του στείλει. Αλλά τι να καταλάβετε ρε εσείς, είσαστε οι επίλεκτοι των επίλεκτων, βρε γεράκια, βρε αετή, βρε γήπες. Πάμε δάσκαλε, δώσ' τους δύναμη να το τολμήσουν. You'll be pulling so hard, you'll weigh close to 2,000 pounds. Your skull crushing your spine. Ρε δάσκαλε, δεν βοηθάς καθόλου ρε φίλε. Δώσ' τους λίγο δύναμη, λίγο boost, δηλαδή. Λίγο να το τολμήσουν το πράγμα, τουλάχιστον τώρα προς το τέλος δώσεις αυτό το σκέλος ρε παιδί μου της αποστολής έναν αισιόδοξο τίτλο. This is Coffin Corner. Πω ρε Maverick, φέρε και έναν παπά να τους διαβάσει να πούμε, την καρδιά περιβόλη τους έκανες. This is Coffin Corner. Αιωνία η μνήμη. Καθιστώ το βγάλω αυτό γιατί έσκασα. Και αφού λοιπόν καταφέρουν να κάνουν αυτή την απότομη άνοδο και να μην λιποθυμήσουν από τα πολλά G που θα τους βαράνε στη μούρη, θα πρέπει μετά να αποφύγουν και τους πυράβλους που θα τους δουν επειδή θα πετάξουν πιο ψηλά από το όριο. Όπως καταλαβαίνετε, οριακά βρισκόμαστε σε βαθμό δυσκολίας Fast and Furious ταινίας, έτσι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά τίνουμε. Is this even achievable? Δεν ξέρω. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο και για επόμενη ταινία. Α, μάλλον όχι. Α, όχι, κομπλέ ρε. Τα παιδιά έζησαν. Ούτε γάτα. Trust your instincts. Don't think. Just do. Κρατήστε το και αυτό, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό στο τέλος. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. Ouch, αυτό πόνεσε, αλλά στο χρωστούσε ο μικρός από πριν. Α, και για να μην το ξεχάσω, αφανής κακός. Maverick. Και σε αυτό το σημείο της ταινίας, ο Iceman δυστυχώς φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας τον Mitchell μόνο του. Και μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το θάνατο του Iceman η ταινία. Γιατί, ναι, μεν χάνεται ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας του franchise, αλλά επειδή τα πράγματα καταλαβαίνετε πώς είναι, δεν υπάρχει χρόνος για θρήνο. So they have to believe that this mission can be flown. And all you've managed to do is teach them that it can't. Τώρα, ρε, μαύρη, και αλήθεια είναι ότι ο Ναύαρχος ένα δίκιο το έχει. Sir, you're grounded, Captain. Permanently.
Όχι, 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 παιδιά, όχι, του είπε την απαγορευμένη λέξη. Δεν έπρεπε να υπάρχει να το κάνει αυτό τώρα. Δεν έχει δει το παλιό Top Gun. Δεν λέμε ποτέ στον Maverick την απαγορευμένη λέξη. Ποτέ, δεν του λες ποτέ. That's right. I am dangerous. Who the hell is that? Maverick to range control. Entering point alpha. Confirm green range. Δείξτε πως γίνεται, μωρή, αν υπάρχουν 40 ποδαρούσα. Δείξτε ότι ο παλιός είναι αλλιώς. Βέβαια μετά θα περάσει στρατοδικείο. Αλλά τώρα είναι η στιγμή σου, δείξτε τους. I'm going anyway. Ωραία, δεν λες τίποτα, Φίνιξ μου. Που από ό,τι φαίνεται και από το παρατσούκλι σου, δηλαδή, αναγεννήθηκες από τις τάχτες σου. Ε, δεν το είχατε δει αυτό να έρχεται. 2 minutes, 15 seconds. 2:15, that's impossible. Τι λέει, ρε. Τίποτα, φίλε μου, δεν είναι αδύνατο. Εάν είσαι ο πρωταγωνιστής. Mavericks inbound. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Πόσο εύκολο είναι εκεί μέσα κάποιος να πάρει ένα αεροπλάνο στα κρυφά, να το ξεκινήσει, να πάει στον αεροδιάδρομο, να σηκωθεί και μετά να ζητήσει άδεια από τον πύργο ελέγχου για να ξεκινήσει την άσκηση. Γιατί εγώ πιστεύω, τώρα δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ πιστεύω πως ακόμη και ο Maverick να είσαι, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Holy shit. Εννοείται λοιπόν ότι ο Maverick θα τα καταφέρει και εννοείται ότι δεν θα περάσει και στρατοδικείο, όχι επειδή θα του κάνουν χάρη, θα καταλάβετε. So what do I do? Risk the lives of my pilots and perhaps the success of this mission, or by appointing you team leader. Μωρή κουφάλα, ναύαρχε, τι κολπάρα του παίξε εδώ πέρα. Ο ναύαρχος, παιδιά, εδώ πέρα τα βάζει κάτω και λέει. Ούτως ή άλλως σου λέει και που θα του στείλω είναι περισσότερο θυσία παρά αποστολή. Ο Maverick ξέρει να πετάει καλά, οπότε είτε θα πετάξει καλά, θα βγάλει την αποστολή εις πέρας και εγώ θα πάρω όλα τα εύσημα, είτε δεν θα τη βγάλει, θα ψοφήσει εκεί πέρα και θα ησυχάσουμε όλοι. Τώρα, εάν γίνουν και τα δύο, αυτό θα είναι Joker. Captain Mitchell, you're where you belong. I'm where I belong, sir. Call back, call back. Και από εδώ και πέρα η κουφάλα η ταινία κάνει μια μπινιά που δεν θα τη την συγχωρήσω ποτέ, να ξέρετε. Γιατί από εδώ και έπειτα, κυρίες και κύριοι, η ταινία σε κάνει να πιστέψεις ότι ο Maverick είναι πεπισμένος, θα πάει επίτηδες, Sonic and D, να θυσιαστεί. Γιατί θα σου δείξει τον κάθε έναν που θα πάει να τον αποχαιρετήσει, λες και είναι η τελευταία φορά που τον βλέπει. Θα σου δείξει και τον αποχαιρετισμό με την Penny, και τον αποχαιρετισμό με τους πιλότους του, και τον αποχαιρετισμό με τον φίλο του, τους οποίους έστειλαν μαζί στο Top Gun. Παίζοντας από πίσω τα πιο λυπητερά βιολιά που θα μπορούσαν να βρουν. Και λες τώρα, πάει ο Maverick, να είχαμε κι άλλο. This is a very specific mission. Choose your two Foxtrot teams. Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα λοιπόν. Ήρθε η ώρα ο Maverick να παλέψει με τους δαίμονές του. Payback and fanboy, Phoenix and Bob. And your wingman. Rooster. Η ώρα να ξεπεράσει το παρελθόν του, να εμπιστευτεί τον Ρούστερ ή αλλιώς, όπως τα λέγαμε σε μια διαφορετική περίπτωση, ήρθε η ώρα για την τελική μάχη της ταινίας μας. Και τώρα, παιδιά, εδώ πέρα είναι η στιγμή, όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο, που γίνεται αυτό το πράγμα που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ ξανά σε ταινία, δηλαδή exposition επαλήθευση. Παρόλο λοιπόν που έχουν σεταριστεί όλα τέλεια, εδώ πέρα ξαναλέει στα γρήγορα η ταινία την αποστολή στο θεατή. Μήπως, ρε παιδί μου, κάτι το έχει ξεφύγει ή κάτι έχει ξεχάσει. Όπως εγώ, ας πούμε, που δεν θυμάμαι τι γενιάς είναι τα μαχητικά του εχθρού. Πέμπτης, μπράβο, μπράβο, ρε ταινία. Λοιπόν, παιδιά, ο εχθρός έχει πέμπτης γενιάς μαχητικά, έτσι. Το έχουμε. Πάμε. Give him hell. Ρε ταινία. Άστα αυτά τώρα, καλή μου, να τελειώνουμε. Τι τσακίστε τις και τέτοια, αφού δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο εχθρός. Δεν δουλεύουν αυτά, είπαμε. Προχωράμε. I don't like that look, man. It's the only one I got. I don't like that look, man. It's the only one I got. Call back, call back. Το Top Gun Maverick, μιλάμε, παιδιά, είναι σαν παιδική χαρά για μένα. Είναι γεμάτο callbacks. Σαν... Ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, δείτε πόσο όμορφα φαίνονται τα αληθινά πλάνα σε αυτή την ταινία. Πόσο ωραία φαίνονται, δείτε. Και θέλω να με προσέξετε τώρα, γιατί καλά είναι τα callbacks όπως προείπα, καλές είναι οι υπερβολές, οι δηλώσεις, τα εναέρια αληθινά πλάνα, οι καλές ερμηνείες, αλλά παιδιά, όταν μια ταινία ξέρει πώς να χτίσει
τη δράση της, το πράγμα πάει σε άλλο επίπεδο. Picture clean. Recommend dagger continue. Copy. Dagger's descending below radar. Το Top Gun Maverick, λοιπόν, πριν καν ξεκινήσει η δράση, την οποία, όπως προείπαμε, την έχει σετάρει τέλεια, θα φροντίσει να χτίσει ένταση. Αρχικά θα αφήσει την αμήχανη ησυχία που υπάρχει πριν από τέτοιες καταστάσεις να κατακλείσει και το κλίμα της ταινίας και κατ' επέκταση και τον θεατή. Στη συνέχεια θα φροντίσει να κάνει κοντινό σε όλα τα πρόσωπα των πιλότων για να δει την αγωνία στα μάτια τους διαγεγραμμένη ο θεατής. Και ταυτόχρονα θα δείξει και την αγωνία όσων έχουν μείνει πίσω. Επιπλέον θα βάλει τον Ρούστερ να κοιτάξει με άγχος και αμηχανία την επιφάνεια της θάλασσας την οποία σχεδόν γλύφει το αεροσκάφος του. Θα δείξει την εκτόξευση των Tomahawk πυράβλων που θα πάνε να σκάσουν στο εχθρικό αεροδρόμιο. Θα βάλει τον Ναύαρχο να πει no turning back now. Θα βάλει τα αεροπλάνα σε σχηματισμό μάχης. Θα βάλει τον κάθε έναν να ξεκινήσει το χρονόμετρο του. Mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark. Και μετά θα μπουνε, και μόλις μπουνε, σου κερνάει κι αυτό! Άντε γεια! Αυτές οι πλανάρες δεν υπάρχουν! Κάθε φορά που θα βάλω να δω το Top Gun Maverick, θέλω να γλύψω την οθόνη! Κυριολεκτικά! Guys, we're falling behind! We really gotta move! Ο Rooster όμως, όπως όλοι περιμέναμε, πετάει συντηρητικά, οπότε μένει πίσω για να έρθει η στιγμή της εξέλιξης του χαρακτήρα. Talk to me, Dad. Και εδώ μπορεί όλοι να πιστεύουν ότι το dad που λέει εδώ πέρα ο Rooster πηγαίνει στον Goose, τον πατέρα του δηλαδή, αλλά εγώ πιστεύω, παιδιά, εδώ ο Rooster, το dad που λέει, εννοεί τον Maverick. Τον άνθρωπο δηλαδή που κλήθηκε να του καλύψει αυτό το κενό, που, για να λέμε και την αλήθεια, όντως του μιλάει εδώ. Come on, kid, you can do it. Don't think. Just do it. Και τι έκανε ο Maverick μόλις τώρα? Πάμε όλοι μαζί. Callback. Μπράβο, παιδιά. Σπάστο το ρημάδι, ρε, σπάστο! Alright, now hit your target and come home. Α, ευχαριστούμε πολύ, Νεκρεπότη, για την πληροφορία, ε. Πάλι καλά που τους το πες, γιατί αυτοί ήταν έτοιμοι να τελειώσουν την αποστολή και μετά να φύγουν για διακοπές με τον παχητικά. Πω, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Δώστε μου άλλο ένα ζευγάρι μάτια να βλέπω. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το θαύμα νούμερο 1. Miracle number one. Ναι, αυτό είπα και εγώ μόλις τώρα. Και πάμε γραμμή για το θαύμα νούμερο 2. Και με αυτήν εδώ την υπόγεια εκρηξάρα που μας κέρασε η ταινία μας, πραγματοποιήθηκε και το θαύμα νούμερο 2. Miracle number two. Να πάρει κομπάρσε. Δεν τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Αλλά είπαμε, κυρίες και κύριοι, μετά από όλα αυτά έρχονται και οι πύραυλοι. Hashtag θέλω να γλύψω την οθόνη. Τους οποίους με τα κόπων και βασάνων καταφέρουν οι περισσότεροι να τους αποφύγουν, εκτός από τον Rooster, ο οποίος ξεμένει από φωτοβολίδες για να έρθει, παιδιά, η κάθαρση νούμερο 1. Ο Maverick θυσιάζει τη δική του ζωή για να σώσει αυτή του γιου του Μπράτσο, ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, γιατί λίγο μετά. Και σε αυτή τη σκηνή, παιδιά, όντως πυροβολούν τον Tom Cruise. Το πλάνο είναι αληθινότατο. Έλα, πλάκα σας κάνω. Εντάξει, μην το παραχέσουμε κιόλας. Αν και πιστεύω, παιδιά, ότι ο Tom Cruise εδώ μια πρώτη σκέψη για αληθινά πυρά μπορεί και να την έκανε. Λίγο πριν όμως, κυρίες και κύριοι, ο Captain Maverick δει τα ραδίκια ανάποδα. Ο Rooster πατάει στα χνάρια του Maverick. Παρακούει τις εντολές του Νεκρεπόντι που ήταν να γυρίσουν πίσω immediately και. Το στιλέτο 2 καταρρίφθηκε. Βέβαια εδώ το Top Gun Maverick παθαίνει Marvel, γιατί καταλήγει να μην πεθαίνει κανείς, διότι ο Rooster δεν πέθανε εδώ πέρα. Πιο μετά καταλήγει να έχει μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, θα λέγαμε, με τον Maverick. I saved your life! I saved your life! Εγώ σε ζέτζε, του λέει. Όχι εγώ, σε τη δική σου, του λέει ο Maverick. Ναι, αλλά εγώ το κάνω πρώτος. Είσαι βλάκας, του λέει. Καθρεφτά και πιστολή είναι. What the hell were you even thinking? You told me not to think. Maverick, συγγνώμη, αλλά το παιδί τώρα έχει δίκιο. So what's the plan?
Τι θα κάνετε, όπως είχε πει παιδιά και ο Αντρέας, την πρώτη φορά που την είδαμε εδώ στο σπίτι την ταινία, ήρθε η ώρα η ταινία να μετατραπεί σε πίστα Call of Duty. You're not serious. Εννοείται πως ο Maverick σοβαρολογεί, βρε, καμουφλαρισμένο τσοπάνι. You've gotta be shitting me. An F-14. Γιατί ρε, δεν κατάλαβα, αυτά είναι εργαλεία, τα παλιά, τα ωραία, τα σίδερα, όχι αυτά τα ψεύτικα που βγάζουν τώρα, που τους δίνεις μια μπουνιά και μπαίνουν μέσα. Ο πατέρας μου τουλάχιστον αυτό θα έλεγε 1000%. Yes. Οι πρωταγωνιστές μας λοιπόν, σαν pro players που είναι, καταφέρουν να κλέψουν ένα F-14 από το αεροδρόμιο του εχθρού, παρακαλώ, αλλά λίγο πριν χαθούν στο ηλιοβασίλεμα αγκαλιά, δεν θα πιστέψετε τι συναντούν. Mav, Tally 2, 5 o'clock low. Δύο εχθρικά αεροσκάφη που η γενιά τους μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή σκάνε μύτη και οι πρωταγωνιστές μας, παιδιά, για να τους αποφύγουν, θα κάνουν τρελά πράγματα. Put your mask on. Remember, we're on the same team. Ναι, Maverick, φορέστε τις μάσκες σας, ρε, για να μην σας καταλάβουνε. Λες και αυτό περίμεναν, όχι τα κράνη σας που είναι βαμμένα με φαντεζή χρώματα και φαίνονται από χιλιόμετρα. Wave and smile. Ναι ρε παιδιά, δείτε πόσο μπαμ κάνουν τα κράνη τους. Οι εχθροί είναι κατράμι μαύροι, λες και έχουν βγει από την αυτοκρατορία του Star Wars και οι καλοί μας έχουν πράσινα και κόκκινα χρώματα στα κράνη τους. Δηλαδή, για να μην σχολιάσω την παντομήμα που παίζουν για να γλιτώσουν. Maverick, σου καλύτερη ιδέα, άστο ρε, εφόσον την επίθεση δεν την γλιτώνεται, πες με τον αντίπαλο πιλότο να παίξετε πέτρα ψαλίδι χαρτί και όποιος κερδίσει, ξεκινάει την επίθεση πρώτος. His wingman is moving into weapons envelope. Και για έναν περίεργο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, η παντομήμα δεν έπιασε. Ο εχθρός κατάλαβε και άρχισε το ένα από τα δύο αεροσκάφη να τους πλαγιάζει εχθρικά. Οπότε, παιδιά, επίσημα εδώ πέρα ξεκινάει αερομαχία μεταξύ F-14 και αεροσκάφων. Τι γενιάς ήταν τα αεροσκάφη, An F-14 against 5th gen fighters. Πέμπτη, μπράβο, μπράβο, ρε ταινία, μπράβο, μιλάμε, έχει σώσει σήμερα. It's not the plane, it's the pilot. Ναι, μωρή ταινία, άρα βάραμε με callbacks, βάραμε. Come on, Mav, don't think. Just do. Call back. Say no more, Rooster, του λέει ο Μαβ. Μόνο δε σε καλά τη ζώνη σου, γιατί οδηγώ λίγο απότομα. Τραβάει λοιπόν μια απότομη τιμονιά ο Maverick και ρίχνει εκτός μάχης το ένα εκ των δύο μαχητικών. Οπότε μένει άλλο ένα. Και το πιο απολαυστικό, παιδιά, σε αυτή τη σκηνή δεν είναι η χορογραφία μάχης, που εντάξει, είναι αψεγάδια στην παιδί μου. Αλλά οι αντιδράσεις του Rooster που λίγο ακόμα ο Maverick θα έπαιζε pinball με το κεφάλι του μες στην καμπίνα. Take it a shot. Πάρτε το! Ναι ρε ταινιάρα! Ναι! Την καλύτερη αεροπορική μανούβρα στο Top Gun Maverick τη χρεώνεται ο εχθρός. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάπως έπρεπε να δικαιολογηθούν οι 500 φορές που αναφέρθηκε η φράση πέμπτης γενιάς. Αχ, ξεθύμανα, ε! Τόση ώρα περίμενα να το πω. Yes, first two. Αλλά πέμπτη γενιά τώρα και κάτι αηδίες. Αφού είπαμε ρε, δεν είναι το όχημα. Είναι ο πιλότος. Where the hell is this guy? He's on our nose. Αλλά επειδή η ταινία δεν έχει τσίπα πάνω της, δεν θέλει να τελειώσει και δεν θέλει να σε αφήσει να ηρεμήσεις, λίγο μετά, αφού είπαμε ουφ, γλιτώσαμε από αυτούς, εμφανίζεται και άλλο ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς του εχθρού. Και οι πρωταγωνιστές μας τελικά, αφού έχουν περάσει όλα αυτά, στριμώχνονται, οπότε ο Maverick αρχίζει τις γνώμες. Αλλά σαν από μηχανής θεός... This is your savior speaking. Ο Huntman έρχεται να σώσει την κατάσταση και παιδιά, εκτός από καλός πιλότος ο συγκεκριμένος, είναι και μάγος από ό,τι φαίνεται. Γιατί ενώ μόλις λίγο πριν κατέριψε το εχθρικό αεροσκάφος με έναν πύραυλο, όταν μετά δείχνει το αεροπλάνο του, δείχνει κανονικά να έχει όλους τους πυράβλους στη θέση τους. Αφού τα βλέπω ρε παιδιά, δεν μπορώ να τα κρατήσω μέσα μου, χίλια συγγνώμη, τι να κάνουμε, έχω μάθει όμως και αγαπώ αυτή την ταινία με τα ελαττώματά της. Hey Hangman, you look good. I am good, Rooster. I'm very good. Call back alert. Call back alert. Hangman, you look good. I am good, Rooster. I'm very good. Γι' αυτό δεν μπορώ να τη χορτάσω αυτή την ταινία ρε παιδιά, γι' αυτό. Γιατί είναι σαν... παγωτό με επικάλυψη μερέντα. Όσο και να φας, θες κι άλλο. Θα τρως μέχρι να χεστεί. Ναι! Δημιουργήσαμε διπλωματικό επεισόδιο. Yeah! Εν τω μεταξύ, και ο Rooster εδώ πέρα για στρατοδικείο είναι, έτσι. Παράκουσε εντολές. Αλλά είπαμε. Top Gun.
εντάξει, κάπως έπρεπε να ρεπλικάρουμε τη χειραψία του Άισμαν με τον Μαύρικ από την πρώτη ταινία για κάποιο λόγο. Δεν το θεωρούσα απαραίτητο, αλλά οκ. Okay. Sir. Κάθαρση νούμερο 2. Άντε πάλι, τι γίνεται ρε, την ίδια βίδα συνεχώς τη βιδώνει και την ξεβιδώνει ο Μίτσελ σε αυτό το κολοαεροπλάνο. Και αυτή ήταν η κάθαρση νούμερο 3, κυρίες και κύριοι. Ο αφανής κακός νικήθηκε. That's right. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κυρίες και κύριοι, αυτή η ταινία δεν ονομάστηκε Top Gun 2, αλλά Top Gun Maverick. Γιατί έχει να κάνει αποκλειστικά με την εξέλιξη, με την κάθαρση αυτού του χαρακτήρα. Και για το τέλος ο Tom Cruise βρίσκει ευκαιρία για να πετάξει το δικό του αεροπλάνο, έτσι, γιατί απλά μπορεί. Και έτσι τελειώνει το Top Gun Maverick, ή μάλλον όχι, έτσι τελειώνει. Με την αφιέρωση στον Tony Scott, τον σκηνοθέτη της πρώτης ταινίας Top Gun, ο οποίος να το πούμε ότι ήταν να σκηνοθετήσει και το sequel της ταινίας, αλλά το 2013 αυτοκτόνησε. Και αμέσως μετά το τιμόνι της ταινίας παραδόθηκε στον Κραζίνσκι και νομίζω παιδιά πως το αποτέλεσμα το οποίο παρέδωσε ο άνθρωπος, εάν το έβλεπε ο Τόνι Σκοτ, θα ήταν απόλυτα περήφανος. Όπως θα καταλάβατε, κατά τη δική μου άποψη, το Top Gun Maverick είναι η καλύτερη ταινία του 2022, είναι μία από τις καλύτερες ταινίες που έχουν βγει την τελευταία δεκαετία και 1000% είναι μέσα στο Top 10 αγαπημένων μου ταινιών. Και προσέξτε, δεν έχω κανένα απολύτως κόλλημα ή πόρωση με τα αεροπλάνα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα τη βλέπει, πώς θα νιώθει ένας άνθρωπος που έχει και κόλλημα με αυτά. Εάν υπάρχει κάποιος, σας μου γράψει κάτω στα σχόλια. Όπως παιδιά, κάτω στα σχόλια θα ήθελα να μάθω και τη δική σας άποψη για το Top Gun Maverick. Και όπως πάντα θα ήθελα να μου γράψετε και ποια άλλη ταινία θα θέλατε να δείτε σε ένα επεισόδιο καλή. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν δεν χορτάσατε τη φάτσα μου και θέλετε να τη βλέπετε κι άλλο, μπορείτε να τη βλέπετε και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να κάνεις τις ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!